she went. Ήταν μια φορά, μια χώρα μακρινή και παράξενη, με πεδιάδες και βουνά και πόλεις και χωριά, με λίμνες και ποτάμια που τρέχανε τα γάργαρα νερά. Μα τι λες, παιδί. Γάργαρα νερά, να, έτσι γράφει. Μια γάργαρα νερά και πράσινα άλογα. Μα... Συγγνώμη, στα σοβαρά τώρα. Ξέρεις ποιο έργο παίζουμε σήμερα. Το κοντορεπιθούλι. Μαγεμένο αυλό. Τη μικρή γοργόνα. Συγκεντρώσου. Τι σχέση έχει η μικρή γοργό. Έχεις αξόφι να χτυπάτε τις θάλασσες και δεν το ξέραμε. Μα γιατί μου μιλάς τώρα έτσι. Αφού εγώ μπορώ να πω την ιστορία και εσύ με διακόπτεις και με μπερδεύεις που εγώ... Μήπως, λέω, μήπως πέρασε από το μυαλό να διαβάσεις το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα. Λέει για ένα έργο, για ένα κοριτσάκι. Κάπως ήταν και κάτι έκανε. Και κάπου πήγε και που εμείς παίζουμε μουσική την ώρα της ιστορίας. Και που τέλος πάντων έχουμε κάνει και κάτι πρόβαση. Θες δεν τα λέγαμε. Επιτέλους, πάμε στο εξωτερικό ως εντελώς άγνωστη. Γιατί λοιπόν
μπορεί να χαρονιστεί ένα τέτοιο ταλέντο. Τι. Πρέπει να χωρίσουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, αλλά τώρα πια φτάνει. Φτάνει! Έχουμε πουχτίσει ο ένας τον άλλον. Και τι να το κρύβουμε. Δεν αντέχω καν τη μελωδιά σας. Να με συμπαθάς, αλλά εγώ δεν αντέχω να σε μιλήσω άλλο. Ούτε κι αυτόν. Εγώ, και για αυτή, και για σένα. Εγώ το είπα. Αμοιβαία. Το πρώτο δεν αποκλείει το δεύτερο και το δεύτερο δεν αποκλείει το τρίτο, ενώ το τρίτο δεν αποκλείει το πρώτο. Που σημαίνει πως όλοι μας έχουμε αποκτήσει την παρέα μας. Δεν μας μένει παρά να πάρει ο καθένας το δρόμο. Ωραία. Αλλά ποιος θα εγκαταλείψει τον άλλον. Συμφωνώ, αλλά ποιος θα φύγει πρώτος. Κανείς δεν θα φύγει πρώτος. Θα φύγουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Αδύνατο. Γιατί? Αν φύγουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, ποιος θα μείνει εδώ να διαπιστώσει ότι δεν είμαστε πια εδώ. Τότε θα μείνω εγώ εδώ. Α, όχι, καλή μου. Εσύ θα μείνεις εδώ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και θα φύγω εγώ. Αυτό θα ήταν από μένα άδικο. Τότε θα φύγω λοιπόν εγώ. Και θα μείνετε εσείς εδώ. Και θα συνεχίσω να βλέπω αυτό το χοντροσαξόφωνο αυτή τη γη. Και εγώ, αυτό το χαζοίσιο σαξόφωνο. Τότε λοιπόν ας μείνουμε όλοι μαζί εδώ. Είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε. Ναι, είναι η μόνη μας λύση. Ποιος όμως θα πάει τώρα κάπου αλλού. Τι σε νοιάζει. Θα παραμείνουμε βέβαια όλοι εδώ. Ως εκεί όμως δεν θα είμαστε όλοι μαζί κάπου αλλού. Και το χειρότερο είναι πως φωτογραφίζουν τα πάντα πάνω στη γη και πάλι θα με
ή πλάτος πάνω από μισό μέτρο, αποτυπώνεται πάρα πολύ καθαρά. Σαν τη φωτογραφία να την έχει τραβήξει ένας ξάδελφος σε κάποια γενέθλια ή σε ένα γάμο. Δεν χρειάζεται να ανησυχώ, σκέφτηκα. Δεν είναι και τόσο χοντροκέφαλη. Το πρόσωπό μου είναι μικρότερο από μισό μέτρο. Παρ' όλα αυτά, συνέχισα να το ψάχνω. Μια άλλη μέρα, διάβασα στην εφημερίδα ότι οι δολοφόροι βελτιώθηκαν και ότι τώρα μπορούν να φωτογραφίζουν και πράγματα μικρότερα από μισό μέτρο και μεγαλύτερα από 30 εκατοστά. Τι να γίνει, σκέφτηκα, θα πρέπει να πηγαίνω ο κομμωτήριο μια φορά την εβδομάδα. Το ρίσκο να βγεις με μαλλί χάλια στη φωτογραφία εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν μ' αρέσει και πολύ στο κομμωτήριο, έχω όμως την περιφέρεια μου. Και γι' αυτό πήγαινα μία φορά, ακόμα και δύο φορές την εβδομάδα, ειδικά αν ήταν να κατέβω στην πόλη. Μετά όμως η εφημερίδα έγραψε πως η τεχνολογία έκανε τέτοια πρόοδο που τώρα πλέον μπορούν να φωτογραφηθούν τα πάντα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Πανικός! Για να συμβαδίσω με την τεχνολογία, αναγκάστηκα να πηγαίνω κομμωτήριο κάθε μέρα και να αγοράσω και καινούργιο κινητό. Πράγμα που ήταν ένα απρόβλεπτο έξοδο για μένα. Επίσης βαφόμουν και γενικά έπρεπε να φροντίζω να έχω καθημερινά την εμφάνιση που παλιά ήταν μόνο στις γιορτές. Τώρα όμως όλα τα βαφτικά και τα κομμωτήρια και τα καινούργια κινητά μου κόστιζαν. Εξαιτίας της τεχνολογίας ξόδευα 7 φορές περισσότερα από πριν. Κάποια στιγμή ήθελα να βγάλω ταυτότητα και έπρεπε να δώσω μια φωτογραφία. Σκέφτηκα τότε. Γιατί να πάω στο φωτογράφο και να πληρώσω πάλι, αφού αυτοί εκεί πάνω έχουν ένα σωρό δικές μου φωτογραφίες. Έγραψα λοιπόν στα Ηνωμένα Έθνη να μου στείλουν μία φωτογραφία. Νομίζω πως μία τουλάχιστον τη δικαιούμαι. Έτσι δεν είναι? Δεν πήρα όμως απάντηση. Περίμενα και ξαναπερίμενα, αλλά τίποτε. Έπρεπε όμως να βγάλω σύντομα την ταυτότητα. Με σέλφι δεν γινόταν να βγάλω ταυτότητα. Άλλα πεταμένα λεφτά στην τεχνολογία. Τι χρειαζόμουν όμως την ταυτότητα? Τι, να μείνω για πάντα ο κανένας? Να μην έχω κι εγώ μια απόδειξη ότι υπάρχω? Πήγα λοιπόν στο φωτογράφο, έβγαλα μια φωτογραφία, πλήρωσα από την τσέπη μου και κατέθεσα τα χαρτιά μου. Μετά πήρα το λεωφορείο και ταξίδεψα μέχρι το τέλος της διαδρομής. Από εκεί περπάτησα για αρκετή ώρα μέχρι που έφτασα σε κάτι χωράφια. Κοίταξα πίσω μου, δεν υπήρχε ψυχή στον ορίζοντα. Μόνο μερικές αγελάδες, αλλά πολύ μακριά. Γύρισα το πρόσωπό μου προς τον ουρανό και τους έκανα... Έτσι. Αυτοί που είναι εκεί πάνω και μου τραβάνε τσάπα φωτογραφίες, να ξέρουν επακριβώς τι σκέφτομαι για αυτούς. Υπήρχε ένα ράφι με βιβλία που είχε γράψει ο συγγραφέας.
αυτού, ρώτησα εγώ τρομαγμένη. Μη μιλάς, με μάλωσα. Μη παρενοχλείς τη ζενάγηση των μεγάλων. Ασφαλώς και τα αυτιά. Αν πλένεις και εσύ τα αυτιά σου, θα γίνεις και εσύ διάσημη συγγραφέας. Μετά πήγαμε στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμερα. Μια άλλη κυρία ήθελε να δοκιμάσει το στρώμα, αλλά απαγορευόταν. Ακόμα και την πληρωμή. Το μελετητήριο του συγγραφέα μας γνωστοποίησε ο ξεναγός. Στο γραφείο καθόταν ο συγγραφέας και σε κομμένος. Φαινόταν σαν ζωντανός. Ήταν βέβαια ομοίωμα από κερί και μπορούσε και ρόμπα. Κρατούσε στο χέρι ένα στυλό και πάνω στο γραφείο υπήρχε ένα μικρογραμμένο χαρτί. Είναι χειρόγραφο, γιατί έγραφε με το χέρι, εξήγησε ο ξεναγός. Είναι εξακριβωμένο από τους ερευνητές. Εδώ τον βλέπετε να γράφει τους διασημότερους στίχους του. Τους θυμάστε? Είχε άστρα και έβρεχε. Και πώς γίνεται αυτό? Εκείνη τη στιγμή ανακάλυψα μια επιγραφή πάνω στη φαλάξα του συγγραφέα. Ήμουν και εδώ και εγώ εδώ. Μάρκης. Σίγουρα εκεί πρέπει να κράτα και τις σημειώσεις αν δεν είχε κάποιο πρόχειρο χαρτί στα χέρια, σκέφτηκα. Ένας γνήσιος συγγραφέας. Αλλά τι να το δω. Πάνω στη θαλάκα, αλλά πιο κάτω, υπήρχε μια δεύτερη σημείωση. Και τι έγινε, ρε, με μια υπογραφή, ένας άλλος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το γράψει ο ίδιος ο συγγραφέας, σκέφτηκα. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι τελώς διαφορετικός. Έβγαλα και εγώ το μαρκαδόρο και έγραψα κάτω τον εραστή της λογοτεχνίας. Χάθηκε σκύλ. Αμοιβή με την παράδοξη και την ύφεσή μου. Ένα σωρό κόσμος πηγαίνει στο μουσείο αυτό και θα το διαβάσουν όλοι. Ίσως έτσι να βρεθεί το σκυλάκι μου. Thank you.
Ποτέ δεν με σάνιδα. Μα πότε πρόλαβε και πέρασε η ώρα. Τώρα που έπρεπε ήδη να έχει γίνει στη σπίτι. Σε λίγο το ρολόι θα χτυπήσει 12 και όλα θα χαθούν. Όλα θα ξαναγίνουν όπως πριν. Πάλι θα πρέπει να κάνω τα μαθήματά μου κάθε μέρα. Θα πηγαίνω σχολείο, αγγλικά, μπάσκετ, εθνική, ζωγραφική, όλα. Και τα Σαββατοκύριακα να με πατάρουν μπροστά στην τηλεόραση να βλέπω παιδικά. Ωραία ήταν πάντως, έστω και για λίγο. Που ήμουν εδώ με τους φίλους μου, παρόλο που δεν φαινόταν αδύνατο να τα καταφέρω να έρθω. Αλλά γίνανε όλα μαγικά και να μου. Να μου δηλαδή, γιατί σε λίγο τελειώνει ο χρόνος. Θα βαρέσει το ρολόι και...
μέσα στη ζούγα και προχωρούσα παραλυτικά προς το κέντρο του νησιού. Τελικά πιάσαμε το σωστό μου κομμάτι. Λίγο ακόμα, μια μικρή προσπάθεια και μετά θα βρίσκαμε το θρυλικό θησαυρό του Κάπτεν Μόργαν. Εδώ είμαστε, είπε ο αρχηγός που ήταν και φιλαράκι μου και χτύπησε το σπαθί του στο έδαφος κάτω από ένα πλατή μπάο. Τα δημαρχικά αποθέματα μ' αρέσουν βέβαια πολύ.